Ξεκινάμε. Καλησπέρα και πάλι. Χριστός Ανέστη, όποιος δεν έχει ακούσει. Πιστεύω ότι περάσατε πολύ καλά η γιορτή σας. Και σήμερα δεν είναι Μαρία μαζί σας, είμαι εγώ η Όλγα. Και να σας πω τώρα ποια είμαι και από πού είμαι, όποιος δεν με γνωρίζει. Λοιπόν, σήμερα θα πούμε παρουσίαση Skywall Community και, συγγνώμη, είναι της Μαρίας. Με λένε Όλγα Παγκαντάεβα, είμαι επιμελητής της Ελλάδος από την Skywall Community και έχω επίπεδο expert. Επίσης, έχω πάει δύο φορές στο Εκοτεχναπάρκο της Λευκορωσίας που γίνονται δοκιμές και επιστοποίησης το οχημάτων μας, το Unibus, και είμαι προσωπικά, έχω γνωριμία με Ανατόλη Ιουνίτσκι, δημιουργό της τεχνολογίας μας. Τώρα λιγάκι να επιστρέψουμε πίσω σε παλιά τα χρόνια και περίπου πριν από 100 χρόνια ένας καλλιτέχνης επιστημονικής φαντασίας επικοινώνησε στο μέλλον πώς φανταζόταν μετά από 200 χρόνια θα φανταζόταν πώς θα μετακινούνταν είδος τα μεταφορικά. Βέβαια, είχε κάνει λάθος για 100 χρόνια, γιατί δεν χρειάζεται να περιμένουμε κι άλλα 100 χρόνια. Και θα δούμε τώρα επόμενο. Θα δούμε τώρα τι έχουμε στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει πολύ μεγάλη κίνηση, πολύ μεγάλα προβλήματα στους δρόμους. Βλέπουμε εμείς και εδώ στην Ελλάδα. Όχι τόσο πολύ, αλλά πολλές φορές κάτι παρόμοιο. Απλά δεν έχουμε τόσο φαρτίς από τόσο μεγάλους δρόμους. Και επίσης και σε λιμενικές περιοχές το ίδιο προβλήματα στη Πειραιά το έχετε δει κάτι παρόμοια εικόνα που φέρνουν τα φορτία και δεν προλαβαίνουν να πάνε και να ξεφορτώνουν, έτσι, και τα πλοία μαζεύονται στο λιμάνι. Μετά, τι προβλήματα έχουμε. Υπερφόρτωση δικτύων μεταφορών, αυτό που είδαμε εικόνες, και στο δεύτερο, έλλειψη ασφάλειας. Και έχουμε και το τρίτο πρόβλημα, είναι μόλυνση περιβάλλον. Κατασκευάζονται δρόμους, ο άνθρωπος εισβάλλει στη φύση και η ίδια η φύση έχει δική της ροή. Και αυτό, δηλαδή, δεν είναι, αυτό το άσφαλτο που βάζει ο άνθρωπος καταστρέφει τη φύση. Ναι, και το σκεπάζει με το άσφαλτο και βέβαια βγάζει και πολύ καυσαέριο με τα οχήματα. Και να δούμε όλα αυτά σε εικόνες. Βλέπετε πώς καταστρέφονται και τα ποτάμια και λίμνες και θάλασσες και παθαίνουν ζημιά ζώα από το ανθρώπινη αυτή κακοποίηση της φύσης. Και οι δρόμοι δεν είναι τόσο ασφαλείς. Αυτά που είπαμε ότι δεν έχει ασφάλεια. Δηλαδή, όταν σε μεγάλο αέρα μπορεί να σκεπαστεί με το άμμο δρόμου, μπορεί να χιονιστεί και να σκεπάσει χιόνι, μπορεί να κρεμιστεί κάπου δρόμος, δηλαδή έλλειψη ασφάλειας.
Και εδώ, βέβαια, δεν είναι τόσο πολύ κάνει καύσιμα τώρα τα τρένα και τα καράβια, αλλά και όμως αρκετό μεγάλη βλάβη γίνεται από τη μόλυνση. Τέταρτο πρόβλημα είναι μεγάλη κατανάλωση ενέργειας. Κοιτάξτε, ακόμα και αν παίρνουμε ηλεκτρικό όχημα, νομίζοντας ότι σώζουμε τη φύση, συνδέοντας με την πρίζα το αυτοκίνητο, από την άλλη μεριά βλέπετε για παραγωγή αυτή του ρεύματος, δουλεύει εργοστάσιο που πάλι μολύνει το περιβάλλον. Οπότε δεν είναι λύση αυτό για την φύση. Η λύση μόνο βρίσκεται σε μείωση κατανάλωσης ενέργειας. Μόνο εκεί. Και σε διαφορετικά χρόνια οι άνθρωποι προσπαθήσαν να σηκώσουν τη μεταφορά από την επιφάνεια της γης στο δεύτερο επίπεδο, όπως βλέπετε εδώ στις εικόνες, όπου δεν υπάρχουν προβλήματα με την λακκούδες, χαράβδες, ποτάμια που δεν έχει αντίσταση αέρας τόσο πολύ, αλλά κατέληξαν μόνο στην κατασκευή του ίδιου δρόμου τοποθετημένου σε τεράστιες πυλώνες. Η τεράστια κατανάλωση υλικών και δεν είναι τόσο αυτό. Ήταν ακριβό, ναι, όπως το βλέπετε, αυτή είναι ακριβή κατασκευή και δεν το σύμφερε και επίσης δεν το φτάσανε και σε ταχύτητα όποια έχουμε φτάσει τώρα αυτή τη στιγμή. Αυτός είναι δρόμος, βρίσκεται στη Γερμανία, ανάποδος δρόμος. Επίσης αυτό είναι λίγο παλιός ο δρόμος, εντάξει, στη Γερμανία είχαν δοκιμάσει. Και πιο σύγχρονο, το έχουν φτιάξει στη Κίνα. Το τραμ με τροχούς στην οροφή. Και αυτό είναι τραμ, ναι, δεν ενδιαφέρει. Με το τραμ έδαφος, δηλαδή λιγότερο χώρο πιάνει στο έδαφος. Αλλά αυτή είναι η μόνη διαφορά. Δεν έχει άλλα κάτι συμφέροντα από αυτό. Μόνο από αυτό ότι δεν πιάνει χώρο. Το τηλευτηρίκ αριστερά και τα εναέρια βαγόνια δεξιά δεν έχουν δική τους μηχανή. Σέρνονται από ένα σχοινί και είναι ανεξάρτητες και δεν είναι ανεξάρτητες μεταφορές. Επίσης αυτά δεν έχουν μεγάλη ταχύτητα. Και εδώ απόσπασμα από τον δημιουργό της εταιρείας Skyway, της τεχνολογίας Skyway, Ανατόλη Ινίτσκι, που το λέει: «Δημιουργούμε ένα βιομηχανία μεταφορών και υποδομών που δεν υπολείπτει σε τίποτα αυτή τη αεροπορικών, σιδηροδρομικών και οδικών μεταφορών». Σε αυτής υπολείπτει. Δηλαδή θα είναι τελείως διαφορετική, δηλαδή νέα είδος μεταφοράς, νέα δεν ταιριάζει με κανένα αυτό που υπήρχε παλιά. Αυτή είναι η μεταφορά που προέβλεψε ο καλλιτέχνης επιστημονικής φαντασίας, είναι υπέργεια μεταφορά, δηλαδή μεταφορά δευτέρου επίπεδου. Και τις τεντωμένες χορδές ο άνθρωπος χρησιμοποιούσε εδώ και πολύ καιρό. Με το ίδιο τρόπο λειτουργούν οι δρομές γραμμής της μεταφοράς χορδής. Αυτή που έχουμε στο Τεχνοπάρκο της Λευκορωσίας και στα Εμμυράτα.
κοιτάξτε, ο άνθρωπος έχει χρησιμοποιήσει τις χορδές όπως τη κιθάρα, ακριβώς με το ίδιο σύστημα τεντώνονται και τα δικιά μας γραμμές βάγης. Στο τσίρκο. Τάκ. Εδώ το ίδιο έχουμε πει. Τα σύρματα στήριξης που στηρίζουν στις σύγχρονες γέφυρες μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως βάση για δομή της γραμμής της μεταφοράς χορδής. Έχουμε τέτοια γέφυρα και εδώ στη Πάτρα, που είναι με τέτοιες χορδές που κρατάνε τη γέφυρα. Και αυτό είναι το σύστημα, αυτό που χρησιμοποιούμε στην εταιρεία Skyway. Τα σύρματα στήριξης που στηρίζουν τις συχνές γέφυρες μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως βάση για την δομή της γραμμής της μεταφοράς χορδής. Και αυτή είναι η διατομή της σιδηροτροχιάς χορδής που βλέπουμε εδώ στην εικόνα. Επίσης, σε αυτό το σύστημα από κάτω μπορούν να περνάνε και καλώδια ρεύματος και είναι πάρα πολύ βολικό. Εδώ βλέπετε ήδη γραμμές ημί, άκαμπτη και εύκαμπτη. Αυτές οι τρεις είδες γραμμές που έχει φτιάξει η εταιρεία μέχρι τώρα. Και σε αυτή η εικόνα βλέπετε εύκαμπτη και ημί, άκαμπτη. Και σε αυτή η εικόνα άκαμπτη. Ανατόλη Ιουνίτσκι εργαζόταν σε αυτό το έργο πάνω από 40 χρόνια. Πώς μπορεί η μεταφορά χορδής να λύσει τα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου? Και βλέπετε εδώ πώς στηρίζονται οι ρόδες για την ασφάλεια και από δεξιά και αριστερά, που δεν μπορεί όχημα να πέσει, που με ρωτάνε πόσο είναι ασφαλές και να μην πέσει από πάνω. Ορίστε εδώ, είναι η εικόνα, πώς από όλες μεριές οι ροδούλες κρατάνε το όχημα. Γι' αυτό μπορεί να φτάσει και σε μεγάλη ταχύτητα χωρίς φόβο. Και το ξέρουμε εμείς ότι στα αυτοκίνητα, όσο μεγαλύτερος κινητήρας, μας φαίνεται ότι τόσο γρήγορο αυτοκίνητο, αλλά δεν έχει σκεφτεί κανένας ότι για να πάει με μεγάλη ταχύτητα αυτοκίνητο με μεγάλο κινητήρα, αυτά όπως είναι αθλητικά αυτοκίνητα, ναι, αυτό να κάψει περισσότερα παρά φορτηγό. Στη τεχνολογία Skyway, επειδή δεν υπάρχει αντίστοιχη, δεν υπάρχει κόντρα αέρα και έχει πολύ καλό, πώς να πω, το ξέχασα τη λέξη, συγγνώμη, αναταράξεις το αέρα στη γη, επειδή είναι σε υψόμετρο και βλέπετε το πάει, ο αέρας περνάει και από πάνω και από κάτω, γι' αυτό η κατανάλωση ενέργειας θα είναι πάρα πολύ χαμηλή. Βλέπετε πόσο είναι διαφορά στο αυτοκίνητο έχει CX04 και στο Unibus 0065.
Αυτό δηλαδή δεν χρειάζεται, δεν τον κάνει κόντρο αέρας και δεν χρειάζεται να χαλάει πολύ ρεύμα ή το οτιδήποτε. Ας δούμε τα υπολογισμένα δεδομένα δύο τύπων μεταφοράς του δεύτερου επίπεδου. Εδώ βλέπουμε το αριστερά όχημα που πάει με ταχύτητα 100 χιλιόμετρα την ώρα και δεξιά 500 χιλιόμετρα την ώρα. Και 0,12 κιλογράμμ στο επιβάτη και στο άλλο 0,93. Δηλαδή λίγο παραπάνω και αυτό είναι πάρα πολύ λιγότερα παρά να κάψει ένα γεωταχή αυτοκίνητο. Δηλαδή η λειτουργία τεχνολογία SkyWay είναι όπως είναι αεροπλάνο, ναι. Δεν έχει κόντρα από τη γη και γι' αυτό παίρνει μεγαλύτερη ταχύτητα και πάει πιο γρήγορα. Εδώ θα δούμε να συγκρίνουμε στο διάγραμμα. Εδώ δείχνει η επικινδυνότητα που έχει το κάθε από αυτά τα είδους μεταφοράς. Στο πρώτη θέση επικίνδυνο είναι το αυτοκίνητο, το πιο πολύ επικίνδυνο. Μετά τρένο, ελευθερίκ. Στο τρίτο είναι μετρό. Και είναι το τελευταίο, το πιο ακίνδυνο όχημα είναι Skyway. Το πράσινο είναι το Skyway, ξέρετε. Θα δούμε και άλλα διαγράμματα. Στην κατασκευή ενός σύγχρονου δρόμου είναι απαραίτητα να μετακινηθούν τεράστιες μάσες εδάφου. Ακόμα και να γίνουν έκρηξη σε βράχους, η υπέργεια μεταφορά χορδής λύνει αυτά τα προβλήματα. Όπως το έλεγα ότι εμείς χαλάμε και τη φύση με αυτά που φτιάχνουν δρόμους, έτσι, γιατί χαλάνε βουνά. Τώρα ευτυχώς βρήκανε τρόπο και κάνουν τούνελ, αλλά παλιά κρεμίζανε και τα ολόκληρα βουνά που άλλαζε και το κλίμα σε κάποιες περιοχές. Και σύγκριση Skyway με υπάρχοντα μέσα μεταφοράς. Θα δούμε τώρα στις κεφαλουχικές δαπάνες, λειτουργικές δαπάνες, περιβαλλοντική μόλυνση, επικινδυνότητα, ενεργειακή κατανάλωση και μεταφορική ικανότητα. Τώρα πιο κάτω θα το κοιτάξουμε. Και εδώ βλέπετε τα σημαντάκια που θα το κοιτάξουμε. Είναι, πιστεύω ότι είναι κατανοητά αυτά. Να προχωρήσουμε. Κεφαλοχικές δαπάνες. Πάλι το πιο ακριβό είναι με μαγνητικό μαξιλάρι. Το τρένο, ναι, και το πιο οικονομικό τεχνολογία SkyWay. Λειτουργικές δαπάνες. Το πιο ακριβό μαγνητικό μαξιλάρι. Γι' αυτό και σταματήσανε να φτιάξουν αυτό το όχημα. Στην αρχή φάνηκε σε όλο τον κόσμο ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο και πολύ ωραίο γιατί πάει γρήγορα, αλλά ακόμα εταιρείες που, οι χώρες που το έχουν βάλει δεν έχουν επιστρέψει τα χρήματα που το έχουν πληρώσει και φανταστείτε σε μερικά χρόνια θα χρειαστεί πάλι σερβις, πάλι να βάζουν χρήματα και στην ουσία στο κράτο δεν αποδίνουν, δεν συμφέρει. Σημαίνει ότι σε λίγο θα φύγουν από αυτό το είδος μεταφοράς. Περιβαλλοντική μόλυνση πιο μεγαλύτερη από τα αυτοκίνητα. Αυτό ξέρουμε, ναι. Πόσο καυσαέριο βγάζουν αυτοκίνητα βλέπουμε και εμείς καθημερινά. Και το πιο οικολογικό από όλους βγαίνει πάλι Skyway. Κατανάλωση ενέργειας. Το πιο ακριβό είναι ελευθερή και το πιο οικονομικό Skyway.
μεταφορική ικανότητα. Το τρένο είναι πιο λίγα, παρόλο που μας φαίνεται ότι χωράει στο τρένο πολλά άτομα, αλλά επειδή, ξέρετε, ναι, στο σταθμό φεύγει ένα τρένο, το επόμενο τρένο πότε θα έρθει? Σε μια ώρα περίπου, ναι. Τότε δεν έχει μεγάλη ικανότητα μεταφοράς. Το μετρό περισσότερα μεταφέρνει. Όποιος έχει πάει σε χώρες, εντάξει, και στην Αθήνα τώρα έχει στο μετρό πολύ κόσμο χρησιμοποιούν. Παλιά όταν ξεκινούσε μετρό ήταν πολύ λίγα, τώρα είναι πολύ, ξέρετε ότι χρησιμοποιεί πολύ κόσμο τώρα μετρό μεταφέρνει. Αλλά όμως SkyWay θα προσπειράσει μετρό, γιατί θα είναι πάρα πολύ συχνά, παρόλο που είναι, σας φαίνονται μηχανήματα ακίνητων. Αυτοκίνητα αυτά δεν είναι, είναι μικρά. Όμως αυτά θα γίνουν πολύ συχνά. Δηλαδή ένα πίσω από το άλλο. Και θα μεταφέρουν πολύ κόσμο. Και να δούμε ο κόστος μετάβασης, το πιο ακριβό είναι αεροπλάνο, το βλέπουμε το πάνω, και ο χρόνος μετάβασης, το πιο μικρό χρόνο είναι στο αεροπλάνο, ναι, αλλά και πιο ακριβό. Σχέσεις αυτό, κοιτάξτε, το SkyWay που είναι πράσινο, στο χρόνο μετάβαση είναι το πιο, συγγνώμη, στο κόστο, απάνω είναι πάει κόστο, το κόστο μετάβαση είναι το πιο μικρό, είναι πολύ οικονομικό και ο χρόνος μετάβασης είναι κοντά στο αεροπλάνο, λίγο δεν φτάνει. Αν να σκεφτούμε και να βάζουμε και μέσα ο χρόνος που πρέπει να έρθετε 2 ώρες νωρίτερα στο αεροδρόμιο για να πάρετε κλπ, τότε είναι το βλέπουμε πόσο συμφέρει SkyWay σε όλα. Εδώ βλέπετε για μεταφορά φορτίων. Αυτά τα οχήματα που έχουν κατασκευαστεί στην εταιρεία και περισσότεροι έχουν περάσει όλες πιστοποίησεις και δοκιμές. Και εδώ είναι Unicont και Unicar. Unitrax είναι εδώ. Και πρόγραμμα της εταιρείας για εξέλιξη. Στην αρχή ήταν ανάπτυξη τεχνολογίας, μέχρι το 2014 σχεδιαζόταν με το Anatolio Units και από το 2014 ξεκινήσανε πρώτες επενδύσεις και από το 2020 ξεκινήσανε εφαρμογή. Δηλαδή, εμείς ήδη ξεκινάμε και χτίζουμε σε διάφορες χώρες. Έχουμε και τα πρώτα έργα που ήδη ξεκίνησε η εταιρεία και μετά θα είμαστε σε όλο το κόσμο. Θα πάμε, θα χτίσουμε. Εδώ είναι η είδος μεταφοράς για ανθρώπους. Ναι. Επίσης η εταιρεία έχει πάρει πολλά βραβεία. Αυτό είναι συγκεκριμένο τώρα να σας πω. Η τεχνολογία μεταφοράς έλαβε 83 διπλώματα ευρυτεχνίας σε 18 χώρες από τις ΗΠΑ μέχρι τη Κίνα. Να σας δείξω εδώ κάποιες εικόνες μερικές. Εδώ βλέπετε. Και στο back office μπορείτε να το δείτε ακόμα περισσότερα, όποιος επιθυμεί, στο site. Επίσης, στην εταιρεία εργάζονται πάνω από 1.000 ειδικούς υψηλής ειδίκευσης. Και έχουμε κτίριο που ανήκει στην εταιρεία Unisky String Technology στη Λευκορωσία. Επίσης, εργοστάσια που φτιάχνονται τα ανταλλακτικά γίνεται και συναρμολόγηση.
Και εκοτεχνοπάρκ στη Μάρινα Γόρκα που γίνονται δοκιμές και πιστοποίησεις. Τώρα να έρθουμε στα Εμμυράτα. Πριν λίγο έχουμε ξεκινήσει στα Αραβικά Εμμυράτα, περίπου 2 χρόνια νομίζω. Νομίζω Γενάρη κλείσαμε ακριβώς 2 χρόνια, πώς ξεκινήσαμε. Το Σεπτέμβριο του 2018. Να παραπάνω τώρα, μου φάνηκε ότι πιο λίγα. Το Σεπτέμβριο 2018 στα Εμμυράτα ξεκίνησα στη περιοχή Σάρτσα. Κέντρο δοκιμών και πιστοποίηση. Και ήδη έχει γίνει η πιστοποίηση το πρώτο όχημα Unicar. Η εταιρεία επίσης σχεδιάζει όχι και μόνο είδος μεταφοράς, αλλά και έργα για οικολογικά κτίρια, καθώς για χώμα με μοναδικές γόνιμες ιδιότητες. Και φυσικά οι γραμμικές πόλεις είναι μία νέα λέξη στο πελεοδομικό σχεδιασμό. Όλες οι εταιρείες που ξέρετε, σαν αυτές που βλέπετε εδώ, ξεκίνησαν από το μηδέν. Και μετά, κανένας τότε δεν φανταζόταν ότι μία μέρα έφτασαν στο επίπεδο που βρίσκονται τώρα, αλλά όποιος στην ώρα έχει επενδύσει σε αυτές τις εταιρείες, έχουν γίνει πάντοτε άνθρωποι, έτσι. Οι πίτες και τεχνολογία Skyway θα δείτε που θα φτάσει μία μέρα σε μεγάλα ονόματα. Και βλέπετε πώς όταν βγαίνουν μετά από IPO, όταν βγαίνουν στο IPO αυτές οι εταιρείες, πώς ανεβαίνει η αξία τους. Έτσι. Και κάποτε, σας λέω, ακόμα και το Apple κάποτε φτιάχτηκε στο γκαράζ. Έτσι. Και πολλές εταιρείες φτιαχτόταν σε κάποιες μικρές εταιρείες και φτάσανε σε μεγάλα. Αν θέλετε να αποκτήσετε μέρος στο project, υπάρχει θέση. Μπορείτε και εσείς να γίνετε κάποτε εκατομμυριούχος ή να αφήσετε μετά από εσάς μεγάλο μεγάλη πρίκα για τα παιδιά σας. Ετοιμάστε λίγο τις ερωτήσεις. Γράψτε μου αν έχετε ερωτήσεις και εγώ λίγο να πω για τα νέα και να τελειώσουμε. Θα ακούσω και τα εγώ να σας πω ότι με τι κλείσαμε τη χρονιά, τη χρονιά ότι η εταιρεία έχει υπογράψει, έχει κλείσει 4 έργα που έχει πάρει προπληρωμή, δεν είναι μόνο απλά έκκληση και χάρη αυτής της έκθεσης στα Ηνωμένα Εμμυράτα που γινόταν από το φινόπωρο μέχρι την Άνοιξη,
Έχουν περάσει πάρα πολλές επισκέπτες από την εταιρεία μας και προβλέπονται και άλλες πάρα πολλές παραγγελίες. Πάντως αυτά τα έργα που έχουν πάρει προπληρωμή η εταιρεία μας, σε λίγο καιρό θα πάρουν μερίσματα οι μέτοχοι, όποιος έχει επενδύσει στην εταιρεία. Έτσι. Τώρα να σας πω, αυτό είναι πρέσβης από τις Ρουάντα, που είχαν έρθει στα Αραβικά Εμμυράτα και επισκεφτήκαν το Κέντρο Δοκιμών Τεχνολογίας Τρίν Τεχνόλογης στη Σάρτζα. Και πρέσβης ήρθε μαζί με την διευθύντρια του Συμβούλου Ανάπτυξης της χώρας Ρουάντα. Πάρα πολλοί ενδιαφερθήκανε την μεταφορικό μας και το έχουν πει ότι ενδιαφέρονται, δηλαδή και αυτά. Κάθε εβδομάδα σχεδόν βγαίνανε νέα όσο είχαμε εμείς εκεί επίδειξη. Σας είπα, από το φθινόπωρο κάθε εβδομάδα βγαίνανε ότι από κάποιες χώρες ερχόταν επισκέπτες. Ναι. Και γι' αυτό όποιος παρακολουθούσε πιο συχνά παρουσίαση από τη Μαρία, το είχε δει νέα. Μπορείτε να δείτε και στα νέα της εταιρείας. Πάντως και από αυτή τη χώρα, Αφρικάνικη, όπως σκέφτομαι, Ρουάντα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και είπανε στο κοντινό μέλλον θα ξανάρθουν για να συζητήσουν λεπτομέρειες. Η επιστημονική δημοσίευση Innovation Transport δημοσίευσε ένα άρθρο για ηλεκτρονικά διαβατήρια το συγκρότημα των μεταφορών Stream Rail. Δηλαδή, τα οχήματα θα έχουν ηλεκτρονικά διαβατήρια μέσα, γιατί αυτό πάρα πολύ βολεύει για να ξέρουν κάθε όχημα πότε φτιάχτηκε, τι πρόβλημα έχει, τι σέρβις έχει και αυτό όλα θα γίνουν. Και έτσι είναι και πιο ασφαλής. Γιατί αν θα χρειαστεί Φιλιππίν κάποιο σέρβις, το κομπιούτερ κατευθείαν θα δείχνει ότι χρειάζεται αυτό το όχημα κάτι κοντεύει σε κάποιο σέρβις. Αυτό έχω να ανακοινώσει σε ένα περιοδικό. Ξεκίνησε η σκηροδέτηση του στήριγματος Άγκυρας στη γραμμή νούμερο 2 στη Σάρτζα. Η υποστήριξη Άγκυρας θα γίνει μέρος του συγκροτήματος υποδομής φορτίου επιβατών, το οποίο θα μπορεί να μεταφέρνει έως και 50.000 επιβάτες την ώρα και έως και 100 εκατομμύρια τόνους φορτίου ετήσιως. Για το σκοπό αυτό έχουν ήδη αναγερθεί όλα τα ενδιάμεσα στηρίγματα. Υπάρχει ακόμα πολλή δουλειά μπροστά. Η ολοκλήρωση της χύτευσης σκυροδέρματος με δύο στηρίγματος άγκυρας και κατάσμιες διατροχές μήκους 2,4 χιλιόμετρων. Και το λέει ότι είναι το πιο δύσκολο στάδιο κατασκευής. Έχει ήδη ξεκινήσει. Επίσης, το Λευκορώσικο περιοδικό την προηγούμενη εβδομάδα βγήκε, δημοσίευσε ένα άρθρο σχετικά με το πώς οι τεχνολογίες χορδών μπορούν να λύσουν τα σύγχρονα προβλήματα μεταφορών. Και στις τελευταίες εβδομάδες πολλές ηγέτες επιχειρήσεως επισκέφτηκαν το Κέντρο Δοκιμών Τεχνολογίας και το μερικούς τώρα θα σας δείξω. Αυτός είναι ο Δόκτωρος Ραμτζή Αλ Χαλάσα, μέλος του Δυτικού Συμβούλιο της Χαρμίτσης ΤΕΛ.
κορυφαίου παραγωγού χαλίβα στα Ηνωμένα Εμμυράτα. Αυτός είναι Σάιμπαν Μαχάμετ, πρόεδρος στο όμιλο Βίρτου, μας καναδικής εταιρείας συμβούλων. Να σας δείχνω ποιοι είναι. Ρένε Χεζέκα, ιδιοκτήτης της Ολλανδικής Διαφημιστικής Εταιρείας. Και Οσβάλντο Ανώσα, σύμβολος του Δημάρχου του Δήμου Χουαμάνγκα, Περού. Αυτό μόνο για, σας είπα, προηγούμενη εβδομάδα. Φανταστείτε πόσοι έχουν ειδική πειράσει από την εταιρεία μας. Και θέλω και άλλο να σας πω ένα νέο, ότι από το 1η Μαΐου θα χρειαστεί για τους συνεργάτες ποιος κατεβάζει χρήματα από το back office ή μεταφέρνει από ένα στο άλλο, θα χρειαστεί απαραίτητα Google Authenticator. Πρέπει να κατεβάσουμε και να φτιάξουμε μόνο για αυτούς που μεταφέρνει χρήματα από ένα στο άλλο ή το κατεβάζει στη κάρτα του. Όποιος απλά κάνει επενδύσεις δεν τη χρειάζεται. Έτσι. Θα το ξαναπούμε και από τηλέφωνο. Την επόμενη Τρίτη θα είναι με σας η Μαρία. Εδώ κάποιες απόσπασμα είχα πει προηγούμενη φορά από το Ανατόλιο Γιουνίτσκι. Δεν θέλω να σας κατεστηρίσω άλλο. Πιστεύω σήμερα φτάνει. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να δω αν έχετε γράψει κάτι για τις ερωτήσεις. Okay, δεν έχει τίποτα. Τότε την επόμενη Τρίτη η Μαρία να σας πει πιο αναλυτικά και περισσότερα νέα αυτά που έχουν επηρεάσει σε αυτές τις εβδομάδες. Σας ευχαριστώ και πάλι που ήρθατε σήμερα και καλό σας βράδυ. Γεια σας.